Αντιδράσεις πυροδότησε η απόφαση για το άνοιγμα των σχολείων από τις διακοπές των Χριστουγέννων τη Δευτέρα 10 Ιανουαρίου. Αυτό που έγινε σίγουρα είναι απαράδεκτο όσον αφορά το να κάνουμε τα δύο self-test, να τα κάνουμε τρία. Αυτό θεωρούμε ότι πραγματικά το Υπουργείο αυτή τη στιγμή μας εμπέζει. Όταν είσαι 25 μαθητές, 25 με 30 τετραγωνικά και δεν συζητάς για αραίωση τμήματων, κάτι το οποίο το είχαμε θέσει εξ αρχής, και μάλιστα εκεί που τους λέγαμε ότι υπάρχουν δυνατότητες κτηριακές, να έχουμε έστω όπου υπάρχουν αυτές οι δυνατότητες να το κάνουμε πράξη. Υπήρξε μία άρνηση. Με τον τρόπο που ανοίγουν τα σχολεία, υπάρχει μία απίστευτη, αν θέλετε, ανησυχία από την εκπαιδευτική κοινότητα και από γονείς προφανώς, όπου ανοίγουν τα σχολεία με τον ίδιο τρόπο που έκλεισαν. Την ίδια ώρα πάντως, δεν λείπουν και οι φωνές που λένε ότι η απόφαση να ανοίξουν τα σχολεία ήταν η ενδεδειγμένη. Εάν δεν λειτουργεί το σχολείο, δεν γίνεται το self-test. Και αν δεν λειτουργεί το σχολείο, δυστυχώς ο μαθητής δεν μένει περιορισμένος μέσα σε ένα δωμάτιο και μέσα σε ένα σπίτι. Κινείται στο οικογενειακό περιβάλλον, κινείται στο κοινωνικό περιβάλλον, κινείται σε εξωσχολικές δραστηριότητες. Οπότε μπορεί να μεταδίδει τον ιό χωρίς να το γνωρίζει. Όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Παιδείας, ουσιαστικά μαθητές και εκπαιδευτικοί επιστρέφουν στα Θρανία μετά την εορταστική περίοδο με αυξημένο τέστινγκ την πρώτη εβδομάδα και αλλαγές στο τέστινγκ σε περίπτωση που εντοπιστεί θετικό κρούσμα σε τμήμα. Προβληματιζόμαστε διότι ναι μεν θα κάνουν self-test τα παιδιά, θα κάνουν τα rapid που προβλέπεται από την εγκύκλιο που έδωσε τις οδηγίες του Υπουργείου, αλλά υπάρχει μεγάλος προβληματισμός στην κοινότητα, στην σχολική κοινότητα, πώς θα μπορέσουμε να μην γίνει διασπορά του ιού αυτή την περίοδο. Η διατήρηση του μέτρου 50% συν 1 για το κλείσιμο των σχολικών τμήματων σε περίπτωση θετικών κρουσμάτων είναι αυτή που προβληματίζει κυρίως γονείς και εκπαιδευτικούς. Προφανώς, όταν έχεις το 50 συν 1 για να κλείσει ένα τμήμα, αντιλαμβανόμαστε ότι στα 25 παιδιά πρέπει να νοσούν ταυτόχρονα 13 μαθητές. Μα 13 μαθητές αν νοσούν ταυτόχρονα στο ίδιο τμήμα, καταλαβαίνουμε τι σημαίνει για ολόκληρο το σχολείο και την τοπική κοινότητα. Μια απίστευτη διασπορά του κορονοϊού. Από ό,τι φαίνεται αυτό δεν αλλάζει, αλλά από ό,τι ακούσαμε ότι η επιστημονική κοινότητα το παρακολουθεί και μπορεί να το επαναπροσδιορίσει αν υπάρχει λόγος. Σημαντική είναι και η παράμετρος της πιθανής νόσησης μεγάλου αριθμού εκπαιδευτικών, καθώς μέχρι στιγμής δεν υπάρχει πρόβλεψη για το τι μέλη γενέστε με τα τμήματα που θα μείνουν χωρίς εκπαιδευτικούς. Πρέπει να γίνουν προσλήψεις αναπληρωτών εκτάκτων τουλάχιστον για αυτές τις περιπτώσεις, ώστε να αντικατασταθούν αυτοί που θα νοσήσουν. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι εκπαιδευτικοί, με την υπερμεταδοτική όμικρον να παρελάβει, τα σχολεία πρέπει να προστατευτούν ουσιαστικά, προκειμένου να μην κλείσουν πριν καν προλάβουν να επαναλειτουργήσουν.